στο λαό μας. Γύρω την κάμερα από εκεί. Έλα ρε, κάτω φασαρία. Ο λαός με καμπομένη μόνο. Πώς θέλεις ότι είναι η υποβή Circle, πώς το γίνεται. Το Circle of Life, αυτό. Τελείωσε η φανταστική ρεστιμάνια, σε πολύ πραγματικά. Ήταν συγκλονιστική. Πού το lockdown, πότε είναι το τι είναι. Σε δύο εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες. Δεν ήταν ακούνε αυτήν την κάμερα. Λοιπόν, ήταν μια φανταστική ρεστιμάνια πραγματικά. Όλοι εμείς οι φίλοι της Νούκη πραγματικά δικαιωθήκαμε που είχαμε σήμερα τη συνεχίσαμε. Γιατί αυτή η τριπλή της Κούμπα Μελισανίδης πιστεύω να γράψει ιστορία. Ναι, η Κέλλη Κέλλη έχει κάνει 3,5 χρόνια να μάθει τι έχει γίνει. Που μεγάλη ζωή το κάνει τώρα. Τι διαφορά. Δεν διαφωνώ καθόλου. Όταν ο Μαγμάο Ναύρο ανοίξει και δύο όλα τα κουτσοπολί στην Κασάη να σκοτώνει με τη Σνού και τη Ρεσλεμάνια θα πει. Είπε κάτι πριν για το τίτλο. Πες το λίγο. Πώς το λέω. Ήταν όλη η χρυσή, από μεσάφη, όλο μέτριο. Στη μετριότητα. Εντάξει, και πάλι καλά που εμφανίστηκε ο Στον Κολ που εκεί δεν πρέπει να κάνει ένα στάντα. Και ήταν και στο Μπούκερ. Φοβερό, φοβερό. Πήγα να το ξεπεράσω όμως ο Ροκ τώρα, γιατί έκανε ροκ μπάτον στο Σίνα. Κάνει που πρέπει να κάνει μετά. Έκανε και πέπλου σε άλλο μετά. Στον πρωτότυπο. Κάτι το οποίο παραδείγματο κουράμε. Φοβερό, φοβερό. 35 χρόνια επιτυχία πραγματικά. Μεγάλη επέμβαση τελικά ευτυχώ δικαιωθήκαμε στη μεγάλη επέμβαση του Κρίστιαν με τον Έτσι. Ήταν σοβαρή επέμβαση. Του δώσε ολόκληρο στυλιάρι για να σπάσει το αυτοκίνητο. Ναι, έτσι είναι. Επέμβαση μεγάλη επέμβαση. Επέμβαση και έτσι. Καταπληκτικό μάτι ήταν. Το καλύτερο μάτι ήταν. Ρόι Ραμπλ Γουίνερ που δεν πήρε τίτλο. Όλοι δεν έχουν πάρει εδώ και 4-5 χρόνια. Ούτε ο Γουίνερ. Ποιο είναι? 43 είναι η γυναίκα. Και το καταπληκτικό τρόνα μα που άφησε ιστορία το μάτι το οποίο παραβλέπει ο κόσμο στο Σέιμου εναντίον. Το οποίο νίκησε ο Δεν είχαμε ποτέ. Δεν θα το δούμε ποτέ. Ήταν τρίλερ. Στο All Stars. Στο νέο παιχνίδι. Θα το διαφημίσουμε. Τι άλλο φανταστικό μάτι είχε. Gordon Bank. Που φαθήκαν τα σκυλιά. Εμένα που κοιμούν μου άρεσε. Εμένα που κοιμούν μου άρεσε. Ωραία ήταν, εντάξει, αλλά γίνονται και στο Ρόδο. Captain America. Ωραία, μυστήριο, Joker, Iron Man και Captain America. Ωραία στο μπράβο. Η Marvel πάλι χέρι. Τελειώσαν και από πίσω. Πάμε να πήρε ένα μάτσο που έγινε σήμερα το αυτό. Το Undertaker με το Triple H. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του αγώνα. Ενώ ξέρεις θα νικήσει ο Undertaker. Και ο ωραίος τρόπος για να τελειώσει. Ο ωραίος τρόπος για να τελειώσει. Δεν καταλαβαίνεις αν αυτό που κάνει ο Taker τελικά είναι πραγματικότητα. Στο τέλος. Του θα φύγει με φορείο κάνει 20 λεπτό. Είναι πρώτη φορά που ο Undertaker κάνει πιο πολύ να φύγει παρά να μπει. Και δεν έφυγε όρθιος. Εντάξει, όσο και να έχει παθεί, ας είναι στήριο βέβαια, γιατί πρώτον το αυτοκίνητο... Ναι, αλλά το ψάρωσε ο Χάντερς. Εντάξει, ψάρωσε γιατί το αυτοκίνητο της Κόντα Ξάνας πρώτη φορά μπήκε μέσα για να πάρει αθλητή κάτω τα μυγή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, και πολύ σημαντικό, όταν παθαίνει διάσταση, δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ναι, αλλά δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Εγώ πάντως ξέρω ότι ο Ντόμιν απολύθηκε επειδή δεν είχε πιάσει το Triple H, τον Undertaker, περιμένω την απόλυση του Triple H. Γιατί εγώ ούτε αυτός κατάφερε να τον πιάσει. Έχει συγχωρέσει τον Ντόμιν. Τον έπιασε. Ούτε τον Ντόμιν δεν είχε πιάσει και απολύθηκε. Θα το συζητήσει ο Triple H τον εαυτό του αύριο το πρωί και θα αποφασίσουν από κοινού. Θα βάλει ένα πρόστιμο και στην Ιταλία. Και με το πρόστιμο το πληρώνω στην εταιρεία. Κανονικά, ναι. Ο αγώνας ήταν καλός. Και βοήθησε το γεγονός ότι ήταν νόχολτς μπάρντα τη στιγμή που δεν έχουν την ταχύτητα, δεν έχουν ούτε την... Δεν είχε ούτε δέρσα, μάλλον. Σου λέει πάμε και μετά να τα σπάσουμε και να τελειώνουμε. Και μετά πάρα πολλές θύμισε. Πάρα πολλά, δεν και εμένα μου θύμισε, το λέω, ήταν το Undertaker Shawn Michaels το περσινό. Μόνο που είχε αλλάξει, έχουν αλλάξει όλοι. Ακριβώς η κινήση του Taker μου θύμισε το Michaels. Έλα να με τελειώσει, θα σου πω. Έχει κάπου εκεί για να ψάξει. Και λες, εντάξει, τελείωσε εκεί το Doom, το Doomstone και λες αυτό. Όχι, εντάξει, απλώς δυστυχώς υπήρχε το μάτι της Νούκη που επισκία στα πάντα σε τέτοια. Εν τω μεταξύ, τι να το κάνω, απλώς το που σου είπα, sorry, το λες. Ο Undertaker, Mid Carter, main event, είμαι σε Μακούλ. Μετά. Να το βλέπω. Να το δομήσω. Να τα λέω αυτά. Μετά. Πίσω από κάθε άλλο, γιατί ήταν μια μεγάλη γυναίκα. Η μεγάλη γυναίκα. Εντάξει, μόνο που η μεγάλη γυναίκα έχει διαφορά. Έχασε από την πίνε. Και έχει χάσει εκείνη από τη Σνούκη. Κάποια ιστορία, Σνούκι Μέλλον. Σνούκι Γκόντς Σμούσμου. Μα τι χοντροκούλα είναι αυτή, φοβερός. Μου γραφάτους σαν γερμανικό κράνος είναι. Τέλος πάντων. Τρομερή ρεστιμάνια. Είναι η ζωντανή απόδειξη γιατί τι ωραία είναι που είναι να βλέπεις ρεστιμάνια αλλά είναι πολύ κόσμο γιατί σε αυτή την περίπτωση παίζει για να χαγκινηθεί εγώ. Δεν ξέρω, δηλαδή ένιωσα μια... Αλλά όταν το βλέπεις με το κοινό μας, παλαμάκια ρε ψεύτηκα, πάμε, πάμε, παλαμάκια. Έλα ρε, μπράβο ρε, μπράβο ρε. Μπορείς να κάνεις
την Μάνη που μας κράτησε γιατί είχαμε πάρει άκυρη, είχαμε ξέρω, πήρε πέντε Red Bull, φάγαμε κάτι κρέμπι. Γενικώς, ναι. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να είχαμε φύγει για τσάι. Εύκολα, για σνούπι. Εύκολα, για σνούπι. Για σνούπι. Δεν μπορεί. Αυτά. Ωραία, ήταν και έχει κάλλιες εισόδους βασικά, τις καλύτερες που έχουν γίνει ποτέ. Τρομερή παραγωγή. Παραγωγή τρομερή. Παραγωγή. Ό,τι έχουν αισθήσει είναι... Ναι, τρομερή παραγωγή. Τρομερό. Όλο το stage. Όλο το stage, ναι, γενικώς δεν υπήρχε. Ειδικά του... Ο Σουμάνης. Σουμάνης, φανταστική εμφάνιση. Και πολύ ωραία πρόμο στον Μις και στον Σίνα. Ναι. Ειδικά το πρόμο του Μις που κοιτάζει στους οθόνες και τέτοιο του Σίνα είναι πολύ ωραία. Και βλέπει τη ζωή του. Και βλέπει τη ζωή του. Και το κυριότερο ότι... Κάτσε πώς τους λένε στα νεάρια, είναι και άλλη ονομασία. Ότι 100 Αφροαμερικανοί, 100 μαύροι ήταν και τα βγάλανε. Ευαγγελιστές. Για να τελειώσουν να φυσικά το μαύρο αυτό απόγονο της μαύρης φυλής. Όχι, θα αποδειχθεί ότι ο Τζον Σίνα είναι πραγματικά αδερφός του. Μήπως έγινε αυτό. Αγαπάμε. Είναι αλμπίνος ο Τζον Σίνα και αυτό δεν είναι μαύρος. Όχι, ήταν παραγωγή, ήταν καταπληκτική. Ήταν φανταστική παραγωγή. Εφάμι. Όταν ο Χιλιάς τα λέει Enter the Mania 27 και όχι Enter the Mania, μετά να κατακρίνει. Ναι. Δεν μας άρεσε γιατί ήμασταν κουρασμένοι γι' αυτό. Lockdown σε δύο εβδομάδες δεν τέλειωσε. Αυτό περίμενε. Αυτό το ποτάλι δεν έχουμε κατέλαβο. Καλά, παιδιά, συγγνώμη. Εδώ έχει τον Μπέντζαμιν. Έχει πάρει με τον Τζάρλι Χάς τύψη στο ρίγο φόνο και ζητάμε για τη Γερμανία. Στάδι, τι. Αχ, να ξέχασα. Δεν ξέρω με κόρ. Ξέχασα, δεν έχω παιδί. Σαν τίνο Μαρέλα, παιδί. Παρακούμε. Μίλα και τους. Παρακούμε μόνο σε δύο πιέτσα. Γεια σας, καλημέρα.